Έργα συνολικού προπολογισμού 55 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδότησε Περιφέρεια Θεσσαλία στον τομέα τη υγεία. Τα έργα αυτά αφορούν νέε κτηριακέ υποδομέ, νέα περιφερειακά ιατρία και κέντρα υγεία, ασθενοφόρα, κινητέ μονάδε υγεία καθώς και προηγμένο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Σε δηλώσει του, ο Περιφερειάρχη Θεσσαλία Κώστα Αγοράστο επισήμανε τα εξή. Στηρίζουμε τη στην πράξη, Πιστεύω μα στην περιφέρεια είναι ότι χρειαζόμαστε ένα δημόσιο σύστημα υγεία όπου οι πλούσιοι θα μπορούν να προστέχουν στι δημόσιε υπηρεσίε υγεία και όχι φτωχοί στι ιδιωτικέ. Γι' αυτό και η Περιφέρεια Θεσσαλία στηρίζει το δημόσιο σύστημα με έργα που είναι συμβατά με τον Εθνικό Χάρτη Υγεία και επιλογή τη 5η ΥΠΕ και των νοσοκομείων τη Θεσσαλία. Επίση, όπω έγινε γνωστό, το όραμα τη Περιφέρεια Θεσσαλία είναι η δημιουργία πρότυπου Ογκολογικού Κέντρου Θεσσαλία ένα κέντρο που θα προσδώσει μεγάλο κοινωνικό όφελος στις χιλιάδες των καρκινοπαθών στην Ελλάδα, αλλά και στις όμορες χώρες της Βαλκανικής και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, χάρη στη μοναδικότητα του τεχνολογικού εξοπλισμού και στην ανάπτυξη και χρήση πρωτοποριακών ιατρικών πρωτοκόλων θεραπείας. Παράλληλα, το Ογκολογικό Κέντρο Θεσσαλία θα αποτελέσει κέντρο αριστεία τη έρευνα και τη γνώση σε εθνικό και διεθνέ επίπεδο στην Νότια Ευρώπη με στόχο τη δημιουργία νέων ιατρικών υπηρεσιών υψηλή προστιθέμενη αξία. Θα δημιουργήσει πολλέ θέσει εργασία για επιστήμονε, θα τονώσει την τοπική οικονομία χάρη στη μόχλευση σημαντικών οικονομικών κεφαλαίων και θα ενισχύσει συνοδευτικού κλάδου όπω ξενοδοχεία και εστίαση.